Σε μια εποχή που η ακρίβεια καλπάζει και τα εισοδήματα των οικοκυριών ολοένα και μειώνονται, κάποιοι επιτίδη δεν λένε να σταματήσουν τη δράση τους, εκμεταλλεύοντας με διάφορα τεχνάσματα επιχειρηματίες αλλά και απλούς πολίτες. Παρά τις προειδοποίησεις αστυνομίας αλλά και τις συλλήψεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, κάποιοι δεν πτωούνται με αποτέλεσμα καθημερινά να προσπαθούν να εξαπατούν ανυποψίες πολίτες. Το θέμα γίνεται ακόμη πιο έντονο καθώς πλέον προσπαθούν να αρπάξουν ό,τι μπορούν με κόλπα και καινούργια τεχνάσματα από ηλικιωμένους. Το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα έχουν κάνει φτερά χιλιάδες ευρώ από το πουγγί ηλικιωμένων στην ανθρώπο μας, ενώ πολλά περιστατικά καταγράφονται και στην Κρήτη. Δεν δίνουμε ποτέ τηλεφωνικά καμία πληροφορία, ούτε τα προσωπικά μας στοιχεία, ούτε δίνουμε κωδικούς των καρτών μας, ούτε οποιαδήποτε ευαίσθητη προσωπική πληροφορία. Πάντα εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Δεν ανοίγουμε πόρτες σε ξένους, δεν εισέρχονται στην οικία μας άτομα που δεν γνωρίζουμε και είμαστε πάντα επιφυλακτικοί. Τον περασμένο Ιούλιο, αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου είχαν αποκαλύψει τη δράση ενός επιτίδιου, ο οποίος μάλιστα την περίοδο δράσης του είχε εξαπατήσει μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων από σπόδους στους χιλιάδες ευρώ, με τη μέθοδο της επιστροφής χρημάτων αναδρομικών. Πρόσφατα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ξεκίνησε ενημερωτική καμπάνια στα ΚΑΠΗ για τους τρόπους εξαπάτησης ηλικιωμένων, όπου μάλιστα είχε παρουσιαστεί και η συγκεκριμένη μέθοδος. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν συνεχείς καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου για ανάλογες περιπτώσεις σε Κίσαμο και Χανιά. Μετά από έρευνα των αστυνομικών τμήματος Κισάμου, διαπιστώθηκε πως και πάλι ο εγκέφαλος της απάτης ήταν ο ίδιος Έλληνας κατάδικος, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Θρικάλων, ενώ και πάλι είχε ως συνεργό του ένα συγκρατούμενό του. Η απάτη είχε στηθεί με δίθεν διευθυντή τραπεζικού καταστήματος, ο οποίος τους ενημερώνει πως δεν δικαιούνται αναδρομικά ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Υπήρχε η στοιχομηθεία ότι δίθεν οι ηλικιωμένοι δικαιούνται αναδρομικά ποσά από συντάξεις και για τα οποία υποτίθεται ότι έπρεπε να καταβάλουν κάποιον φόρο, κάποιον αναλογούν φόρο, και παρέπεμπαν τους συμπαθούντες να καταθέσουν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδείκνυαν. Δυστυχώς, οι ηλικιωμένοι πολίτες δεν ήταν ενημερωμένοι και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς ενέδωσε και πηγαίνανε καθ' υπόδειξη των δραστών και κατέθεταν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδείκνυαν. Λοιπόν, πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο αυτό. Πέρα από παράνομο, είναι και ανήθικο όταν εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς και σε αυτήν την ηλικία.